Άκρος επικίνδυνη ήταν η κατάσταση για τους ίδιους τους νεαρούς Ρωμά αλλά και τους άλλους οδηγούς, καθώς οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα στους δρόμους της Κρήτης. Από τη μία είναι αναλφάβητοι, αλλά από την άλλη έπρεπε να βγάλουν το ψωμί τους, με αποτέλεσμα, όπως λένε, να πιάνουν το τιμόνι χωρίς να κατανοούν τα σήματα και τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 25 άτομα, μπορεί και παραπάνω, αλλά έχουμε και άλλους που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα αυτό. Οπότε οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα. Τι να κάνουν, ήταν αναγκαστικά, οδηγούσαν, ήταν ανάγκες. Οι Έλληνες τσιγκάνοι είναι οδηγοί από μικρή και λόγω του βιοποριστικού επίπεδου που ζουν για να επιβιώσουν, οδηγώντας χωρίς δίπλωμα. Τέτοιες ενέργειες υποκινούν την κοινωνική ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Οι άνθρωποι βγαίνανε στον δρόμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μην έχοντας τις γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και απειλώντας ένα κίνδυνο κάποιες φορές στον δρόμο να οδηγούν χωρίς δίπλωμα και χωρίς τις απαραίτητες δεξιότητες. Συνολικά 40 Ρωμά σε πρώτο στάδιο θα συμμετάσχουν στο πιλωτικό πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης για την απόκτηση διπλώματος και τη συμμετοχή Ρωμά στην αγορά εργασίας. Η εξοικείωση με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα γίνει με σύγχρονα μέσα. Αυτή η διαδικασία που θα γίνει είναι μια ειδική διαδικασία που ακολουθείται μέσω ακουστικών. Θα γίνουν τα θεωρητικά μαθήματα, θα τα πληρώσει αυτά η περιφέρεια και θα γίνουν και τα πρακτικά μαθήματα και μετά θα δώσουν με ειδικό τρόπο πάλι, μέσω ακουστικών πάλι, μεγαφώνων. Έχουν επιλεγεί 20 άτομα σε πρώτη φάση στην ενότητα Ηρακλείου. Περίπου άλλα τόσα είναι στενότητα Χανίων, τα οποία αξιολογούνται ως προς τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν προσκομίσει. Προφανώς και είναι μια εξαιρετική σκέψη και ένα πολύ καλό πρόγραμμα να βοηθήσει τα άτομα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το δίπλωμα οδήγησης, το οποίο θα τους βοηθήσει στην καθημερινότητά τους, στη δουλειά τους πάνω. Μόλις ολοκληρωθούν και οι τελευταίες διαδικασίες, το πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή, επιχειρώντας όχι μόνο να αλλάξει την καθημερινότητα των αναλφάβητων Ρωμά, αλλά και να εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας στους δρόμους.